Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θυμάμαι την Παρασκευή που όταν τελειώναμε έλεγα άντε να δούμε πώς θα είμαστε τη Δευτέρα και σας ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι από την Παρασκευή μέχρι τώρα μετράμε κάτι λιγότερο από 300 νεκρούς. Το βρίσκω τρομερό πραγματικά, αδιανόητο, απίστευτο, ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά το λέω, την κουβέντα που γίνεται για το άνοιγμα. Ούτε επιστήμονα σου ότι δεν υπάρχει έχω. Αισθάνομαι ότι είναι τόσο πρόωρη, δηλαδή τα μέτρα τελειώνουν την άλλη Δευτέρα. Ναι, προφανώς γίνεται μια κουβέντα για την 7η Δεκεμβρίου ή και για πιο πέρα, αλλά με 100 νεκρούς τη μέρα και παραπάνω συζητάμε κάτι τέτοιο. Και με ένα πράγμα, Εμίλια, πριν μας πεις το ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά δεν επιτρέπονται λάθη. Όταν θα ξανανοίξουν, έστω και λίγα-λίγα, που θα έχει κόσμο στα λεωφορεία, συνωστισμό, ο κόσμος θέλει να ψωνίσει, θα βγει να ψωνίσει, θα ψάξει πράγματα να αγοράσει. Τι θα κάνουμε? Τα νοσοκομεία θα είναι γεμάτα. Ούτε εντατικές θα υπάρχουν, γιατί αυτό θα τραβήξει καιρό. Δεν θα ανοίξουμε και θα διάσουν τα νοσοκομεία όπως την προηγούμενη φορά. Λάθη δεν επιτρέπονται. Δεν ξέρω από πού η κυβέρνηση αντλεί αυτή την αισιοδοξία για το άνοιγμα και εύχομαι να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως το λέει, αλλά προσωπικά είμαι πολύ προβληματισμένος. Τι μαθαίνεις, Εμίλια? Υπάρχουν δύο πράγματα. Ξεκινάω από το τελευταίο. Το τελευταίο είναι ότι φαίνεται ότι προκύπτει νέο δεδομένο. Αυτό που λένε και οι επιστήμονες, άκουγα πολλούς το πρωί στις συνεντεύξεις που έδιναν, ότι φοβούνται και ένα τρίτο κύμα. Τι σημαίνει το τρίτο κύμα? Ότι ακριβώς σε σχέση και με αυτό που έλεγες, Νίκο, νωρίτερα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ακόμα και άνοιγμα να υπάρξει, ακόμα και καλύτερη να είναι η κατάσταση τώρα το Δεκέμβρη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που μπορεί να έρθει το Φλεβάρι, το Μάρτι. Καλά, στο Φλεβάρι και το Μάρτι. Εγώ λέω, Εμιλιέ, ότι όταν τώρα πας να ανοίξεις και είναι κρύο, τα παράθυρα είναι κλειστά, ο κόσμος έχει ανάγκη, θα βγει να ψωνίσει, είναι βέβαιο ότι αμέσως θα αυξηθούν τα κρούσματα. Δηλαδή θα τα μειώσουμε όσο τα μειώσουμε. Θα το ανοίξουμε σιγά σιγά. Θα αρχίσουν να αυξάνουν τα κρούσματα. Θα χρειάζονται περισσότερη νοσηλεία, περισσότερη εντατική. Δεν έχουμε. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η εβδομάδα θα κρίνει ποια θα είναι η συνέχεια. Είπαμε ότι το 30 το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε καταλάβει. Πηγαίναμε για 7 Δεκεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, μάθαμε και ένα νέο στοιχείο στην όλη ιστορία. Είπε η κυρία Κεραμέως ότι και τα σχολεία που θα ανοίξουν δεν θα ανοίξουν όλα τα σχολεία. Θα ανοίξουν μόνο τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Τα γυμνάσια και τα λύκεια μπορεί να ανοίξουν μετά, μπορεί και να μην ανοίξουν καθόλου, λέω εγώ, γιατί για μια εβδομάδα θα είναι. Ακόμα και στις 14 να τηρηθεί δηλαδή αυτό το χρονοδιάγραμμα, για μια εβδομάδα θα ανοίξουν ουσιαστικά πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Βρε, αν είναι ασφαλές να ανοίξουν και για μια μέρα, έχει σημασία να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να ξανακάνουν μάθημα μέσα στην τάξη τους. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, απορώ. Δηλαδή στα λεωφορεία, άμα ανοίξουμε, θα έχουμε τον ίδιο συνωστισμό. Και μετά όταν θα μαζευτούν τα κρούσματα, τι θα λέμε? Γι' αυτό ακριβώς γίνεται μια συζήτηση για σταδιακό άνοιγμα. Ίσα να κινηθεί η αγορά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αλλά όλα είναι υπό την αίρεση ότι η εξέλιξη θα είναι αυτή που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Αν συνεχίσουν τα νούμερα να είναι στα επίπεδα τα οποία είδαμε χτες, που ναι, μεν για το επίπεδο των θανάτων, για το θέμα των θανάτων και των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, λίγο πολύ το περιμένουμε. Γιατί αυτό το πράγμα κορυφώνεται. Και επειδή αυτή το περιμένουμε, τι, το καταπίνουμε και το χωνεύουμε? Όχι. 106 και 108 και 103 νεκροί τη μέρα. Τα νούμερα είναι τρομερά. Ένας δηλαδή, νεκρός κάθε 10-15 λεπτά. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πεθαίνει ένας άνθρωπος κάθε 10-15 λεπτά. Και άμα το ακούσουμε και 4-5 μέρες θα πούμε εντάξει, okay, τι να κάνουμε, έτσι είναι? Όχι. Προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η εβδομάδα θα κρίνει ποια ακριβώς θα είναι η συζήτηση. Δηλαδή σήμερα ξεκινάμε με αυτά τα δεδομένα. Μπορεί στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, να συζητάμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Ελπίζω και ελπίζουν όλοι, αυτό λένε και στην κυβέρνηση, τουλάχιστον από τα μηνύματα που έχουν από τους ειδικούς, ότι θα είμαστε σε θέση να συζητάμε πιο αισιόδοξα πράγματα. Να αρχίσουμε δηλαδή να συζητάμε το σταδιακό άνοιγμα διαφορετικά. Η ένστασή μου, και θα δώσω λόγο στην Ελένη, είναι η εξής. Ότι τα κρούσματα θα πέσουν, θα πέσουν. Αν δηλαδή αυτό περιμένουμε, αυτό θα γίνει. Μοιραία, πια είμαστε στην τρίτη εβδομάδα του lockdown, τέταρτη για κάποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, θα πέσουν. Το ερώτημα είναι, μετά όταν βγούμε έξω και ξανανεύουν, τι θα τα κάνουμε αυτά τα κρούσματα? Γιατί και απίθαρχοι είμαστε και εμείς δεν σεβόμαστε τα μέτρα και βλέπεις μέχρι και το Βερβεσό να χορεύει ζαϊμπέκικα. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα.
και να ακούμε μετά τα ανέκδοτα. Είχαμε, λέει, ειδικό σύστημα με φίλτρα το οποίο απολυμμένει τον αέρα. Να μας πει που το πήρε ο κύριος Βρεσός, να πάμε να πάρουμε όλοι. Τότε να λύσουμε το πρόβλημα του κορονοϊού. Δηλαδή. Τέλος πάντων, Ελένη. Ναι, καταρχήν να πω κάτι. Μέχρι στιγμής τα κρούσματα δεν πέφτουν. Το γεγονός ότι χθες εμφανίστηκαν 1000 τόσα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί τα κρούσματα ήταν τα μισά από ό,τι κάνουν τα τεστ, ναι, τα τεστ, ήταν τα μισά. Δηλαδή, κανονικά θα ήταν πάλι γύρω στα 2.500. Από εκεί και ύστερα εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται εντελώς λάθος το θέμα της αγοράς. Πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, του κορονοϊού, το θέμα της αγοράς δημιουργεί προσδοκίες. Θα ανοίξουμε πρώτη του μηνός, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση πριν μερικές μέρες. Θα ανοίξουμε στην πρώτη του μηνός. Θα πάμε αυτό. Λειτουργεί, θεωρώ, στον κόσμο εντελώς αντίθετα από τη λογική που έχει η κυβέρνηση. Πραγματικά, ένας επαγγελματίας θέλει να ξέρει, μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα ανοίξουμε. Το ανοίγουμε τη Δευτέρα. Θα έχει φύγει αυτό. Υπόθηκε από τον κύριο Παπαθανάση τότε και το είχαμε σχολιάσει και εμείς εδώ. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, Ελένη, γιατί λέμε αυτά για την κυβέρνηση, κάνουμε την κριτική και έτσι πρέπει, γιατί εκείνη κυβερνάει, εκείνη αποφασίζει. Τι να κάνουμε, σε ποιο να κάνουμε. Έτσι είναι και έτσι είναι και γι' αυτό και την κάνουμε την κριτική μας έτσι όπως πρέπει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, είναι υπέρ του να ανοίξουν τα μαγαζιά, να μείνουν κλειστά. Τι λέει? Όχι, τι ο προτείνει? ΣΥΡΙΖΑ είχε μία, τη συγκεκριμένη στιγμή, προφανώς και λέει να μην ανοίξουν τα μαγαζιά. Αλλά τι σημασία έχει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ θα μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμασταν όλοι στα κάγκελα γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και λέμε εντάξει. Επειδή μιλάμε τώρα κοντά 10 λεπτά. Τα έχει κάνει, ναι, μαντάρα. Επειδή μιλάμε τώρα κοντά 10 λεπτά. Ένα λεπτό. Εάν μου επιτρέπετε να το τελειώσω. Ναι, τέλειωσα. Και σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας έχουν γίνει τρομακτικά λάθη που αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε μπροστά μας. Οι φωτογραφίες προχθές στιβαγμένα τα πτώματα μέσα σε σακούλες για την Ελλάδα ήταν σοκαριστική. Αν το βλέπαμε σε μία άλλη χώρα θα λέγαμε πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει στην Ελλάδα λοιπόν. Το ένα κομμάτι είναι τα θέματα της υγείας. Λοιπόν, από και ύστερα είναι το θέμα της αγοράς. Τα είπα για το θέμα. Μην επαναλαμβάνεσαι. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής και δίνω λόγο στο Θανάση. Επειδή μιλάμε κοντά 10 λεπτά τώρα και λέμε για την κυβέρνηση, και σωστά το λέμε για την κυβέρνηση κυβερνάει, θα πρέπει να μιλάμε και για την αντιπολίτευση. Μετά, αφού πούμε ότι έχουμε για την κυβέρνηση. Γιατί και η αντιπολίτευση προτείνει, έχει το βάρος της ευθύνης των προτάσεών της και κρίνεται για αυτές τις προτάσεις. Ένα λεπτό, Ελένη μου. Ένα λεπτό. Και κρίνεται για αυτές τις προτάσεις. Αλλά να ακούμε και τις προτάσεις. Γιατί το να πετάμε μόνο βελάκια. Για 6 μήνες. Και τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης? Τίποτα. Πάμε, Θανάση. Το τι γίνεται στην αγορά. Αυτό που είπε από τη βουλή του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, Ελένη. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή μέρος της αγοράς είμαστε όλοι μας, όταν λέμε για το πότε θα ανοίξει και πόσο δύσκολο είναι, δεν είναι επειδή πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ανοίξει η αγορά. Ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, πιστεύουμε. Αυτό το οποίο εννοώ είναι ότι όταν θα γίνει ο τελικός απολογισμός, το πρόβλημα στην οικονομία θα είναι υπαρκτό, ό,τι και να συμβεί. Το ζήτημα είναι να έχουμε λίγους νεκρούς. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτό, ξύλο για την οικονομία θα φάει. Αν φάει ξύλο και για τους νεκρούς, θα έχει φάει το ξύλο από παντού. Τι μαθαίνεις τώρα, Θανάση? Τι εννοείς εμένα, ρωτάς? Το Θανάση. Τι μαθαίνω στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικά στην κυβέρνηση, στο Οικονομικό Επιτελείο, ψάχνονται, έτσι, δεν έχουν κατεύθυνση. Αυτό είναι αλήθεια. Κατατέθηκε την Παρασκευή ένας προϋπολογισμός, έχει κάποια δεδομένα μέσα, κάποιες εκτιμήσεις. Αλλά αν δούμε τις εκτιμήσεις που γινόταν τον Οκτώβριο και τις εκτιμήσεις που γίνονται σήμερα, 40 μέρες μετά, είναι μέρα με τη νύχτα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στις εκτιμήσεις του Φεβρουαρίου. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, είναι ένα στοιχείο είναι πότε θα ανοίξει η αγορά και πόσο θα μείνει ανοιχτή. Αυτό το δεδομένο δεν το έχουμε. Και πόσο αποτελεσματικό και πόσο λειτουργικό θα είναι το εμβόλιο. Επίσης δεν το έχουμε. Θέλω να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά τις αγορές, τις διεθνείς αγορές που από εκεί παίρνουμε ένα μείγμα, είναι καλό το κλίμα. Δεν ξέρω αν οι ίδιοι γνωρίζουν κάτι, αν υπάρχει ένα στοιχείο που εμείς αγνοούμε.
Το κλίμα έξω είναι καλό. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, σήμερα θα πληρωθούν κάποιοι από την επιστρεπτεία προκαταβολή που κάνανε αιτήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και έπεται. Υπάρχουν εργαλεία, δεν φτάνουν όμως αυτά τα εργαλεία και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει προκειμένου να στηριχτεί η πραγματική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, η μη μέτρα είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικό φάρμακο για αυτή την κατάσταση. Πριν χαιρετήσω, να πω το εξής. Επειδή παίρνουμε αρκετά παράπονα και τηλεφωνήματα, έρχεται περιβόητη Black Friday, που δεν είναι Black Friday, είναι Black Week, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες και θα πάει και λίγο μετά. Υπάρχει μια μεγάλη διάθεση του κόσμου να ψωνίσει κάτι. Από αυτή την ιστορία θα χάσουν τα μικρά μαγαζιά, έτσι όπως συμβαίνει πάντα. Γιατί έβγαινες, πήγαινες στα μεγάλα μαγαζιά, έβλεπες και μια βιτρίνα, Black Friday και από τους πιο μικρούς, κάτι ψώνισες, τα μικρά μαγαζιά θα χάσουν. Το μεγάλο πρόβλημα και τα παράπονα που παίρνουμε, και φίλοι, προσέξτε το καλά, είναι με τις παραδόσεις αυτών που θα αγοράσετε και θα πληρώσετε. Έχει πια φορτωθεί πάρα πολύ το σύστημα με όλες τις εταιρείες που κάνουν τις ταχυμεταφορές ή και τα ίδια τα μαγαζιά, γιατί κάποια από αυτά έχουν δικό τους δίκτυο. Και ψάξτε από πριν. Φοβάμαι, ελπίζω να διαψευστώ, αλλά φοβάμαι ότι το θέμα μέσα σε όλα την επόμενη εβδομάδα θα είναι η αργοπορία στις παραδόσεις των δεμάτων και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα εξαιτίας ακριβώς αυτού του φόρτου από την Black Friday. Προς το παρόν ζούμε το Black Winter. Ολόκληρο φέτος λόγω κορονοϊού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να πω κάτι πριν κλείσουμε. Επειδή κάθε κυβέρνηση κρίνεται στο πεδίο της καθημερινότητας και επειδή οι συνθήκες στις οποίες ζούμε είναι περίεργες και μιλάω εξ ιδίας πείρας. Όταν λέμε ότι κλείνουμε ραντεβού με τις δημόσιες υπηρεσίες, με ασφαλιστικά ταμεία εν προκειμένου και μάλιστα για εκκρεμότητες που κρατάνε από τα 17, καλό είναι όταν είναι παρόν ο ασφαλισμένος να είναι παρόν και υπάλληλος στο ραντεβού και τίποτα άλλο. Όχι, θα μας το πεις μετά αυτό. Να το κάνουμε και ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνω ότι σου έτυχε αυτό, είναι προφανές, και ότι δεν είσαι ο μόνος ίσως που έχει τύχει, θα έχει τύχει σε πάρα πολλούς. Εμίλη, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Ελένη και στον Θεό. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.